Η σημερινή Αριστοτρίτη θα είναι μια επανάληψη ενός θέματος που έχουμε συζητήσει με την Αριστονίκη μας, με την δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, τότε όταν είχαμε την εκπομπή στην τηλεόραση. Έχω επιλέξει αυτό το θέμα, το έχω μοντάρει ώστε να είναι πιο σύντομο, να μην έχει τις εισαγωγές κτλ. Και απολαύστε το. Η ψυχολογία της συγχώρεσης. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για την ψυχολογία της συγχώρεσης. Τι εννοούμε με τον όρο συγγνώμη ή συγχώρεση? Ποια είναι τα συναισθήματα του θήτη και ποια του θύματος? Υπάρχουν άτομα που μπορούν να συγχωρέσουν ενώ για κάποια άλλα κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο? Υπάρχουν όρια στη συγχώρεση? Πώς να αντιμετωπίζουμε την ταραχή όταν συναντάτε κάποια άτομα από το παρελθόν? Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Πόσο εύκολο να ζητάς συγγνώμη? Δύσκολο πράγμα. Προσωπικά δεν το βρίσκω δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Εξαρτάται, δεν σου έχουν κάνει, Πέτρο μου. Όχι, σε ρωτάει να ζητάς, όχι να δίνεις συγχώρεση. Να ζητάς συγγνώμη. Κοίταξε να δεις. Να ζητάς, εξαρτάται με τι άνθρωπος είσαι και πάλι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θεωρούν ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Υπάρχουν άλλοι δε που τη ζητάνε. Έτσι, πολύ εύκολα τη μοιράζουν, αλλά δεν την εννοούν. Να σου πω μια ιστορία. Να μου πεις. Γίνεται σε ένα σπίτι χαμός. Χαμός εννοείς? Ναι, η μάνα τα έχει βάλει με ένα παιδί της. Τώρα λέμε μια τυχαία ιστορία, εντάξει. Τοξικότητα στο φουλ. Και μετά έρχεται το μεγάλο Σάββατο, το απόγευμα, και λέει, παιδί μου, συγγνώμη, γιατί θα πάω να κοινωνήσω. Mm-hmm. Ναι. Επειδή θα πάω να κοινωνήσω, ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για να μπορέσω να κοινωνήσω. Νομίζω ότι με αυτή τη ιστορία θα ταυτιστούν πολλά παιδιά εκεί έξω. Αυτό είναι ειλικρινές συγγνώμη? Όχι. Όχι, είναι συνθήκη συγγνώμη, νομίζω. Ναι. Είναι συνθήκη συγγνώμη. Το έχω ακούσει πολλές φορές, ναι. Παιδιά, δηλαδή δεν κάνω πλάκα. Έρχονταν, τότε που είχα το γραφείο, έρχονταν ο κόσμος κακοποιημένος. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα σε περιβάλλον οικογενειακό. Και να λέει, ξέρεις, η μάνα μου ή ο πατέρας μου, συνήθως οι μανάδες είναι πιο θρήσκες ή πιο... από μανάδες το θυμάμαι αυτό. Μου έχει σούρει τα εξαμάξη, έχει γίνει ο χαμός ο μεγάλος και μετά θα πάει να κοινωνήσει, έρχεται και ζητάει συγγνώμη. Συγχώρεσέ με. Ναι. Τι εννοούμε συγχώρεσέ με? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τον ρόλο συγγνώμη, λοιπόν, συγχώρεση? Ήρθες στη λάθος εκπομπή, προχτές που σε ήθελα να έρθεις. Να κάνεις όλες αυτές τις ερωτήσεις που δεν ήξερα εγώ να ρωτήσω, ήρθες. Ξέρεις τι είχαμε την μέρα ήταν, μεγάλη Τρίτη. Προχθές την Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη ήταν μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη. Είχαμε καλεσμένους τρία πρόσωπα. Δύο μαμάδες και ένα μαθητή από το Youth for Climate Cyprus και το Mothers Rise Up. Και εγώ δεν ήμουνα ιδιαίτερα εξοικειωμένη με το θέμα και ήξερα ότι αυτό το αγόρι είχε διαβάσει και έκανε και εκπομπή στο ραδιόφωνο. Έδωσα άδεια στον εαυτό μου την Τρίτη. Και άκου να δεις. Του λέω, μου λέει τη μεγάλη Δευτέρα, μπα πού θα καθίσουμε πέντε άνθρωποι? Του λέω, απλούστα δεν θα έρθεις εσύ. Και γελούσα. Το πήρε στα σοβαρά. Έρχομαι την επομένη. Νομίζω ήθελε να το πάρει στα σοβαρά. Τη συγχώρεσα, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει. ναι, εντάξει. Σε μα έπεισε. Κόρη, εγώ νιώθω άσχημα γιατί λέω το πήρε στα σοβαρά. Νομίζει ότι του λέω δεν είσαι σημαντικό, φύγε. Σκέψου να φέρνει τον άλλον σε τέτοια θέση για να σου ζητήσει συγγνώμη μετά. Υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει συγγνώμη. Όχι, πραγματικά νιώθω άσχημα. Εγώ, άμα νιώσω ότι έχω βλάψει τον άλλον, έστω και άθελά μου. Με ζητώ συγγνώμη. Ναι, όντως το κάνει. Όχι, το κάνει. Αλήθεια. Μαρτυρώ. Μαρτυρίζω. Εσύ ζητάς συγγνώμη? Ζητώ. Αλλά ναι. Πρέπει να. Και κουμέρα ζητά. Ζητώ. Ναι. Αλλά δεν τη μοιράζω έτσι. Δηλαδή. Ναι, όταν τη ζητώ, πραγματικά τη νιώθω. Αν δεν τη νιώθω και έχω αμφιβολίες, δεν τη ζητώ. Ναι. Εννοείς ότι δεν λες συγγνώμη για κάτι που δεν φταίς. Ναι. Και δεν λέω συγγνώμη για να πω συγγνώμη. Δηλαδή. Πρέπει να το νιώθω για να το πω. Ακόμα και αν κάνεις τον άλλο να νιώσει καλύτερα. Ναι. Οκ. Οπότε είναι άκρος ρεαλιστική η συγγνώμη σου. Προσπαθώ. Γιατί δικιά μου δεν είναι, νομίζεις?
Όχι, δεν το αμφισβητώ. Απλά είχε περίπτωση να σου ζητήσω συγγνώμη χωρίς να είμαι σίγουρη ότι φταίω ή χωρίς να νιώθω ότι φταίω. Είχε περίπτωση να σου πω. Δεν νομίζω, έτσι που σε ξέρω. Όχι, εγώ πραγματικά στενοχωρήθηκα την Τρίτη γιατί λέω ρε, ένιωσε ο Πέτρος ότι τον απορρίπτω ή ότι το θεωρώ ασήμαντο στην εκπομπή ή ότι το θεωρώ πως δεν είναι χρήσιμος. Καμία σχέση. Εγώ, άμα λείπεις, παιδί μου, δεν είμαι καλά. Ούτε εγώ. Άμα λείπω. Δεν σου έχει τύχει μέχρι τώρα να λείπω και να κάνεις εκπομπή. Να μην τύχει, σε παρακαλώ. Μια χαρά είμαστε. Δεν σου έχει. Μετά θα λέγεται Θέκλα λείπει, μιλάμε ανοιχτά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω να πάμε στην επιστολή. Έχουμε δύο επιστολές σήμερα, γιατί ναι. Οι ερωτήσεις σου είναι κέρυες, αλλά θα είναι πιο κατανοητές και από τον κόσμο μας βλέπει όταν διαβάσουν την επιστολή. Επειδή εσύ, όπως πάντα, προετοιμάστε και διαβάσεις τις επιστολές, γι' αυτό. Λοιπόν, αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, οι εκπομπές σας μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μου. Αποδεικνύεται ότι όταν χρησιμοποιηθεί σωστά το YouTube, μπορεί να κάνει τον κόσμο ένα ομορφότερο μέρος. Σας εύχομαι να μην χάσετε ποτέ την όρεξη και την προσήλωση στους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Έχει έρθει αυτή η επιστολή για vlog. Τα vlogs είναι οι αναρτήσεις με βίντεο που κάνω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube, όπου επειδή είναι τόσες πολλές επιστολές αριστονή, ήβρα τρόπο να εξυπηρετώ λίγο καλύτερα τον κόσμο κάνοντας και vlogs κάποιες επιστολές, εκείνες τις οποίες μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Αυτή δεν μπορούσα να κάνω χωρίς εσένα. Λοιπόν, οι πρώτες μου αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία είναι να πηγαίνω στο δωμάτιο της μαμάς και να την παρηγορώ. Οι γονείς μου είχαν καθημερινά καυγάδες. Ήμουν πολύ μικρή, αλλά η μαμά με είχε μάθει ότι πρέπει να την προστατεύω. Οπότε, πάντα όταν έπαιζα στο δωμάτιό μου, θυμάμαι να τεντώνω τα αυτιά μου σε κάθε θόρυβο, ώστε μόλις οι κεραίες μου πιάσουν την αρχή ενός καυγά, να πετάγομαι και να παίρνω θέση με τα χέρια ανοιχτά ανάμεσα στους γονείς μου, ώστε να τους χωρίσω. Ο μπαμπάς με χτυπούσε ακόμα και χωρίς να μαλώνει με τη μαμά. Καθαρότατα γονιοποιημένο παιδί αυτό, ε. Καθαρότατα. Έπρεπε να τη φροντίζω. Όλο έκλαιγε και πάντα έλεγε ότι είναι μόνη της και πόσο τη μισή γιαγιά μου, η οποία ζούσε στο από κάτω διαμέρισμα. Της μιλούσα σαν να ήταν φίλη μου. Της εξηγούσα τα προβλήματα που είχε με τον μπαμπά και της έδινα συμβουλές ακόμα και για το σεξ, το παιδί τώρα. Μου έλεγε πράγματα που δεν έπρεπε να ξέρω, όπως ότι το μυαλό είναι αυτοικανοποιείται και εγώ να προσπαθώ να σπάω το κεφάλι μου να τη βοηθήσω. Ακόμα και όταν είχε εξωσυζυγική σχέση πρέπει να της εξηγώ για τα φροντίσια νοσήματα. Εδώ να σας πω ήταν πολύ μεγαλύτερη επιστολή και με την έγκριση της φίλης τη μειώσαμε, γι' αυτό σας ακούγεται λίγο χωρίς συνοχή. Η επιστολή ξεκινούσε ότι έχω μεγαλώσει σε μια ακροστοξική οικογένεια. Αυτό ήταν το. Όταν ήμουν 10 χρονών γεννήθηκε η αδερφή μου. Έπρεπε να τη μεγαλώνω και έπρεπε να φροντίζω και τη μαμά με την κατάθλιψή της. Ο μπαμπάς με έβριζε, με έλεγε άσχημη, ηλίθια, βρωμιάρα, κακιά, πονηρή, χαζή, ψεύτρα κτλ. Είναι αληθινή ιστορία, την έχω ελέγξει. Έχω μιλήσει με την κοπέλα πολλές φορές, όχι μόνο μία. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές φυσικά. Η γιαγιά μου είναι αληθινές, ενώ με βάση το ότι τη στέλνει κάποιο πρόσωπο σε εμάς, το οποίο δηλώνει αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό τις διαβάζουμε ανώνυμα για την απίθανη περίπτωση που κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει. Η γιαγιά μου έλεγε συνέχεια ότι ζηλεύω την αδερφή μου και έκανε τους γονείς μου να το πιστέψουν. Εγώ όμως πραγματικά ποτέ δεν ζήλεψα την αδερφή μου για τον απλούστατο λόγο ότι την ένιωθα σαν παιδί μου. Πάμε παρακάτω. Όταν ήμουν 8 χρονών, με παρενόχλησε σεξουαλικά ένας φίλος στο γονιό μου. Όταν το είπα την ίδια μέρα, στη μαμά με έβρισαν και έλεγαν ότι είμαι ψεύτρα και ότι ζηλεύω που έχουν φίλους. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου, τον κάνανε νονό της. Και εγώ θα σας πω εδώ, επειδή το έχουμε κόψει από την επιστολή, ότι σε κάποια φάση πήγε το μωρό και είπε στη μεγαλύτερη αδερφή ότι ο νονός αυτός είχε κάνει το ίδιο και λίγο κάτι παραπάνω με την ίδια. Πήγε και το είπε στους γονείς της και οι γονείς της της είπαν τώρα ήρθες και από πάνω να πεις ότι σας τα έλεγα εγώ. Ενώ πήγε να μιλήσει για το μωρό και λέει προς τιμήν τους, έστω και στην Ιστάτη έκοψα σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι και να έκανα εγώ η μόνη του έγνοια ήταν να κάνει κάτι καλύτερο η αδερφή μου. Η κοπέλα για παράδειγμα έπαιρνε μετάλλια σε ένα άθλημα, έβαζαν και τη μικρή. Είχε δεν είχε ταλέντο να πάει και αυτή να αγωνιστεί να πάρει και μικρή μετάλλια. Δηλαδή, πώς ονομάζεται αυτό, προβολές πάνω στη μικρή κόρη. Διάκριση. Ναι, και triangulation, τριαγωνισμός. Τριγωνική, δηλαδή, να βάζουν. Τριγωνική σχέση. Ναι. Της έλεγα συνέχεια της αδερφής μου να μην με εμπιστεύεται γιατί τη ζηλεύω. Η αδερφή μου τους έβριζε και από μικρή πήρε το πάνω χέρι. Της έκαναν τα πάντα ακριβώς αντίθετα από εμένα. Αυτό με ξύπνησε.
Εκεί είδα ότι μπορούν να φερθούν αλλιώς, αλλά όχι σε εμένα. Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, άρχισα να χάνω όλες μου τις δυνάμεις. Ένιωθα πολύ άσχημα. Πήρα 45 κιλά και ήμουν κλεισμένη μέσα στο δωμάτιο μου. Απέφευγα κάθε επαφή μαζί τους. Ξεκαθάρισα στη μάνα μου ότι δεν θέλω να ξέρω κανένα της πρόβλημα. Εκεί έγινα η αχάριστη κόρη. Μίσος πολύ. Η γιαγιά μου έλεγε συνεχώς στη μάνα μου ότι έχω κακιά ψυχή και θα τα βρω μπροστά μου. Κατέληξα να μην βγαίνω από το σπίτι για μήνες. Ντρεπόμουν για το πόσο χοντρή είχα γίνει. Όταν έτρωγα κάτι κανονικό, άκουγα από τον πατέρα μου ότι είμαι φάλαινα. Περίμενα να φάνε αυτοί και μετά πήγαινα εγώ. Και φαντάζομαι εκεί έκανε και συναισθηματικό φαγητό η κοπέλα, εφόσον της έκαναν bullying την ώρα που έτρωγε. Τον τελευταίο χρόνο της σχολής ένιωθα να καταραίω. Ένιωθα ότι μεγάλωνε μέσα μου καρκίνος. Δεν πήγα για εξετάσεις γιατί φοβόμουν ότι όντως κάτι θα υπάρξει. Ένιωθα το μυαλό μου να κρέμεται από μια κλωστιανούσα. Δεν πήγα για ιατρικές εξετάσεις. Όταν τελειώσα τη σχολή, έφυγα αμέσως στο εξωτερικό. Περιττών να πω ότι δεν μου έδωσαν δεκάρα. Δεν σε έδωσαν τίποτα. Έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο της Susan Forward. Forward με τίτλο «Τοξικοί γονείς». Με κράτησε εκείνα τα χρόνια, από το να μην τρελαθώ εδώ να σας πω για αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», Πυρούλα, αν μπορείς βρες το και δείξε μας το. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο εμένα μου το έχει κάνει δώρο η Αριστονίκη. Είναι ένα βιβλίο της δεκαετίας του 90, νομίζω. Mm-hmm. Το οποίο είναι βιβλίο αναφοράς, βιβλίο αυτοβοήθειας για παιδιά, τα οποία βρίσκονται παγιδευμένα σε τοξικές οικογένειες. Τοξικοί γονείς της Susan Forward. Υπάρχει μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Δεν νιώθω θυμό πια, ούτε στενοχώρια για όσα δεν έζησα. Βασικά την έχουν ληστέψει από την παιδική της ηλικία οι γονείς. Ακριβώς. Όταν έφυγα από Ελλάδα, η μάνα μου ζήτησε συγγνώμη που με επιβάρυνε όταν ήμουν παιδί. Είπε ότι από εδώ και πέρα όλα θα είναι καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Τώρα που έφυγα από τα πόδια τους, ξαφνικά θα αλλάξουν όλα. Πώς? Επειδή δεν θα έχουν να με φροντίσουν πια? Δεν μπορώ να ξεχάσω όσα έγιναν. Για να μην πω για το ότι η τελευταία της κουβέντα ήταν να κοιτάξω να χαρώ πριν παντρευτώ, γιατί μετά θα αρχίσει να κάνει ο άντρας μου ό,τι και ο πατέρας μου και ότι θα με αφήσει κιόλας μόλις με καταλάβει. Τι κατάρα είναι αυτή να λέει η μάνα στο παιδί της? Δηλαδή, σπέρνει η μάνα αμφιβολία στην κόρη για τον σύντροφό της. Προκαταβολικά κιόλας. Και της είπε, κάνε τη ζωή σου πριν να παντρευτείς, γιατί μετά αυτός θα σε απατά όπως με απατά και εμένα και άμα σε καταλάβει τι παλιό χαρακτήρας είσαι, θα σε παρατήσει. Πραγματικά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που η μάνα λέει στην κόρη, είσαι παλιό χαρακτήρας και κανείς δεν θα σε αγαπήσει, είσαι... Δεν μιλάς σωστά, μιλάς πολύ, κάνεις, φτιάνεις, ράνεις. Υπάρχουν και πάρα αυτά πολλές. Τα πράγματα σου ρίχνουν την αυτοπεποίθησή σου, την αυτοεκτίμηση σου, δεν κάνουν να νιώθεις χάλια. Ψυχοντάει και η γιαγιά, νομίζω, σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, και η γιαγιά έλεγε. Και η γιαγιά, η μητρική γιαγιά, η μάνα της μάνας. Και μετά πας και κάνεις κάποιες επιλογές στη ζωή σου που δεν είναι και καλύτερες, γιατί έχεις πιστέψει αυτό το παραμύθι ότι δεν αξίζεις αγάπη, ότι δεν αξίζεις καλοσύνη. Και μετά σου λένε: α, είδες, είσαι τόσο άχρηστη που πήρες αυτόν τον άχρηστο και κάνεις αυτά τα άχρηστα. Και ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, ο άντρας της κοπέλας είναι καλός και στην μακροσκελή επιστολή λέει ότι όταν ήταν αυτή η φοιτήτρια, αυτός είχε φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά και είχαν επικοινωνία. Που της έλεγε: σ' αγαπάω, σε περιμένω. Και όντως την περίμενε ο άντρας της. Και λέει: όταν ήταν να πάνε, να το βιβλίο της Susan Forward, το βλέπουμε στο πίσω από την Αριστονίκη. Βάστε το και σε ένα παράθυρο, αν είναι. Είναι εξαιρετικό βιβλίο αυτό. Μου το έκανε δώρο η κουμπάρα μου. Σε ευγνωμονώ που μου το έκανε δώρο. Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε που μου το έκανε δώρο. Εσύ που ποτέ το ξέρει αυτό? Το ξέρω, έχει κανένα 5-6 χρόνια. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι μια Αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια και ψυχολόγος που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και ειδικά για όσους δεν έχουν και την πρόσβαση να πάνε σε ψυχολόγο. Mm-hmm. Τοξικοί γονείς της Susan Forward. Λοιπόν, και λέει ότι είναι σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Πήγε να της αγοράσει παντόφλες μόλις έφτασαν. Και της έκανε πρόταση γάμου με αυτόν τον τρόπο. Την ώρα που της έβαζε να δοκιμάσει την παντόφλα, της λέει: θέλεις να γίνεις η γυναίκα μου και η ζωή σου να είναι τόσο αναπαυτική όπως θα νιώθει το πόδι σου αυτή την παντόφλα? Και αυτό έρχεται και μας δείχνει και λίγη κοσμική δικαιοσύνη, θεϊκή δικαιοσύνη, ότι... Τη γύρισε τα πράγματα και βρήκε κάτι καλό. Ναι. Και τέλος. Και μια ντουάρη που λένε. Και μια ντουπάγκου. Δηλαδή, του ΠΑΟΚ, παρακαλώ. Και μια ντουπάγκου, ναι, οκ.
Ξύπνησα μια μέρα και δεν ξαναμίλησα με κανένα τους. Και αυτό επειδή έπιανα τον εαυτό μου να τρέμω κάθε φορά που άκουγα τηλέφωνο. Δεν νιώθω ότι θέλω να τους ξαναμιλήσω. Τους έχω συγχωρέσει γιατί καταλαβαίνω τα δικά τους άλυτα προβλήματα. Έχω θρηνήσει για τα 28 χρόνια που έχασα και ζούσα πνιγμένη. Για την παιδική μου ηλικία που δεν είχα. Ξέρω ότι δεν φταίω εγώ που η μάνα μου έχει κατάθλιψη. Υποτίθεται ότι άμα καταλάβουν τα λάθη τους, μπορούμε να συνεχίσουμε τη σχέση μας. Αλλά εγώ δεν θέλω. Νιώθω όμορφα χωρίς αυτούς. Είναι τόσο λάθος αυτό. Για τη μάνα μου ειδικότερα, ξέρω ότι έχει σοβαρή κατάθλιψη, δεν έχει διαγνωστεί, δεν δεχόταν να πάει σε ψυχολόγο και με στενοχωρεί, αλλά δεν νιώθω πια ότι είναι δική μου ευθύνη να νιώσει η μάνα μου καλά. Θέλω να νιώθω ότι ακόμα και να μετανιώσουν δεν θα μου κάνει καλό η σχέση μου μαζί τους. Θέλω να ξοδέψω την ενέργεια μου σε άλλα πράγματα. Είναι υγιές αυτό? Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να στείλω τα γράμματα όπου τους γράφω τι μου προκάλεσαν και ότι τους συγχωρώ και δεν κρατώ καμία κακία, αλλά η μόνη επαφή που θέλω να έχω είναι ένα χρόνια πολλά. Δεν έχω διάθεση όμως να ξοδέψω άλλο χρόνο για να φτιάξω την όποια σχέση μου μαζί τους. Είναι σωστό να νιώθω έτσι? Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δικό σας τώρα. Μάλιστα. Και πες. Εντάξει, σε αυτή την επιστολή βγαίνουν πολλές εκπομπές. Δεν είναι μόνο μία εκπομπή. Και οι τοξικοί γονείς και διάκριση απέναντι στα παιδιά και γονεοποίηση παιδιών που έχουμε κάνει αντίστοιχη εκπομπή για το θέμα αυτό και κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση. Μετά την γονεοποίηση γονιών αυτή η επιστολή μου, είχε ξαναστείλει αυτή η κοπέλα, ναι, την ιστορία της, αλλά αυτή ήρθε ξανά μετά την εκπομπή που κάναμε εκείνη την Πέμπτη για τη γονεοποίηση παιδιών. Μάλιστα. Οπότε το θέμα της είναι πολλά τα γεγονότα, δεν είναι ένα και δύο, και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είναι μια ζωή και είναι ολόκληρα τα παιδικά σου χρόνια, τα οποία δεν μπορεί να τα ξαναβιώσεις. 28 χρόνια ναι, και τα πιο σημαντικά χρόνια που είναι η παρακαταθήκη. Λέμε ότι τα παιδικά χρόνια είναι η παρακαταθήκη του παιδιού. Είναι αν θέλεις, αυτό που μπορούν οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους, αν θέλουν να δώσουν μια καλή... Το θεμέλιο, έτσι, τέλος πάντων, για την επόμενη ζωή. Μια καλή, αν θέλουν να τους δώσουν τα θεμέλια για μια καλή ζωή, τότε να τους δώσουν μια καλή παιδική ηλικία. Mm-hmm. Άρα, εδώ πέρα έχουμε μια όχι τόσο καλή παιδική ηλικία, με πάρα πολλά πράγματα μέσα. Και το συγκεκριμένο κορίτσι ψάχνει να βρει τώρα, μεταξύ των στερεοτύπων των κοινωνικών, γύρω από το να τιμάς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, να σέβεσαι τους γονείς σου, είναι οι γονείς σου, δεν πρέπει να τους αγαπάς, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο. Και ανάμεσα και σε αυτά που τις έχουν κάνει, τι θα κάνει και αν πρέπει να τους συγχωρέσει. Ακροβατή, δηλαδή, ναι. Δεν ξέρει τι να κάνει, είναι και ενοχική, γιατί εστερνίζεται ζώντας μέσα σε αυτή την κοινωνία όλα αυτά τα πρέπει και τα λοιπά. Είναι και οι προεκτάσεις του μεγαλώματός της μέσα της, δηλαδή θυμάσαι, δηλαδή εκεί που θυμάσαι τι έχει γίνει στη ζωή σου, θυμάσαι μια ρίση της μητέρας σου, μια φράση του πατέρα σου και ξαναζεις όλη αυτή την κατάσταση που βίωσες, την επαναβιώνεις ξανά και ξανά και εκεί πέρα αρχίσεις να ενοχοποιείσαι, να μην ξέρεις αν είσαι καλό ή κακό παιδί κτλ. Κτλ. Έτσι, τέτοια βιβλία και τέτοιες εκπομπές αλλά και η επαφή με ψυχοθεραπεία βοηθά πάρα πολύ για να βρεις το νήμα να βγεις από αυτό το λαβύριθο. Λέμε ότι ακροβατή, συγγνώμη σε διακοπτώ, ναι. Λες ότι ακροβατή ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Το αμέσως επόμενο φυσιολογικό στάδιο ποιο είναι? Να φύγει από αυτή την ακροβασία και να πάει στο άκρο που ακολουθεί ψυχοθεραπεία? Καταρχήν να καταλάβει ότι αυτά που τις έχουν γίνει, τις έχουν συμβεί, δεν είναι φυσιολογικά, δεν είναι έτσι η τροή των πραγμάτων που είναι καλό να γίνεται στην παιδική μας ηλικία. Mm-hmm. Οι γονείς μας φέρνουν στη ζωή και είναι υποχρεωμένοι και υπεύθυνοι για το μεγάλωμά μας. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το μεγάλωμα των γονιών μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για να τους δίνουμε συμβουλές, για να τους δίνουμε χρήματα, για να τους δίνουμε όλα αυτά που πρέπει αυτοί να μας δώσουν. Ναι, mm-hmm. Αυτό είναι, αλλάζουν οι ρόλοι. Ο γονιός γίνεται αυτός που πραγματικά συνειδητοποιεί ότι έχει αγάπη να δώσει και ότι φέρνοντας στη ζωή ένα πλάσμα θα έχει να του δώσει πράγματα και να του ανοίξει ένα δρόμο για να κάνει καλύτερη τη δική του ζωή του παιδιού του. Όχι να
να χρησιμοποιεί το παιδί του για να ζήσει αυτός καλύτερα. Γιατί έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια εδώ στο τέλος της ημέρας. Και όχι μόνο με αυτή την περίπτωση, αλλά και με άλλες πολλές περιπτώσεις. Άρα, συνειδητοποιώντας αυτό το πράγμα, που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και δεν είναι κάτι που λέμε έτσι για να το πούμε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι σωστά αυτά που σκέφτομαι, δεν είναι καλά που ενοχοποιώ τον εαυτό μου, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Το πιο ασφαλές μέσο, το πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις είναι αποστασιοποίηση. Δηλαδή, μένεις σε απόσταση mm-hmm. από αυτή την οικογένεια την τοξική. Γιατί μέσα από όλη αυτή το βίωμα που έχεις μέσα σου, έχεις και πάρα πολύ θυμό και πάρα πολύ οργή και πολλές φορές σκέφτεσαι πράγματα που μετά μετανιώνεις, θέλεις να πεις πράγματα που μετά μετανιώνεις. Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία είναι μια τροχοπέδη και δεν σ' αφήνουν να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις μέσα σου το τοπίο. Mm-hmm. Άρα παίρνεις μια απόσταση όσο χρόνο χρειαστεί. Και η κοπέλα πήρε και κυριολεκτική απόσταση. Φέρνοντας. Κυριολεκτική και πραγματική απόσταση. Γιατί ακόμα και αν είσαι μακριά, μπορείς να είσαι κοντά, αν είσαι σε επαφή είτε τηλεφωνική είτε με διάφορους τρόπους. Παίρνεις μια απόσταση όσο σου χρειάζεται να ηρεμήσεις. Καταλαγιάζει ο θυμός, καταλαγιάζει η οργή. Και μετά ξεκαθαρά. Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και τα παίρνεις όλο αυτό το υλικό το μαζεμένο. Τα παίρνεις, τα βάζεις ένα κασελάκι και τα παίρνεις στο ψυχοθεραπευτή σου και τα συζητάς μαζί του. Ένα-ένα. Okay. Για να βγεις από την άκρη. Αλλιώς, άστο. Άρα, μόνο και μόνο μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, έτσι όπως περιγράφεται η ιστορία της κοπέλας, μόνο και μόνο το γεγονός ότι έφυγε και πήγε στην Ελλάδα και μετά νομίζω στο εξωτερικό, αν θυμάμαι σωστά, μόνο και μόνο αυτό ήταν έτσι ένα καλό βήμα. Ναι, ναι. Ευτυχώς. Και πώς να το πω, και διαισθητικά, όταν βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, σε πιάνει μια τάση φυγής. Θες να φύγεις. Είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Η φυγή σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν είναι σε όλες έτσι η φυγή, είναι προστασία προς τον εαυτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι μένοντας αυτές τις συνθήκες, δεν θα επιβιώσεις συναισθηματικά, οπότε φεύγεις για να γλιτώσεις από όλη αυτή την τοξικότητα που κυριαρχεί γύρω σου. Το γεγονός ότι στο τέλος της επιστολής, στο τέλος της ιστορίας, αυτό που αναφέρει η κοπέλα χαρακτηριστικά είναι λέει ότι τους έχω συγχωρέσει γιατί καταλαβαίνω τα δικά τους άλλα τα προβλήματα κλπ. Πιστεύεις ότι αυτή η συγχώρεση όντως είναι αληθινή και επίσης θα έπρεπε να τους συγχωρέσει. Κοίταξε να δεις. Γιατί έτσι όπως το ακούμε εμείς εδώ, τουλάχιστον εγώ και νομίζω και κάποιοι τηλεθεατές, θα λέξεις, όχι απλά δεν συγχωρώ, ποτέ και σώσω και σας ξαναδώ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κοίταξε να δεις, η συγχώρεση είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις. Έχει και θρησκευτική, έχει και ψυχολογική, έχει και άλλες. Mm-hmm. Εμείς σήμερα εδώ θα πιάσουμε την ψυχολογική, γιατί η θρησκευτική δεν είναι το αντικείμενο μας. Δεν είμαστε θεολόγοι. Άρα δεν θα πω τίποτε που να έχει να κάνει σε σχέση με τελετουργικά, πεπιθήσεις, θρησκεολογικού περιεχομένου, γιατί δεν είμαι η αρμόδια και δεν είναι η θέση μου για να το πω αυτό. Θα μιλήσω καθαρά από ψυχολογική πλευρά. Για την ψυχολογία, η συγχωρητικότητα άρχισε να την αποσχολεί γύρω στη δεκαετία του 70, ως μια πολύ πνευματική διάσταση, η οποία βοηθά τον άνθρωπο να ηρεμήσει και να έχει ψυχική υγεία, και για την αυτοσυγχωρητικότητα που εμπεριέχεται μες στην συγχωρητικότητα, μόλις τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε να ασχολείται η επιστήμη της ψυχολογίας με την αυτοσυγχωρητικότητα. Άρα και το 70 και το 90 είναι σχετικά, ας το πούμε, στα πρόσφατα χρόνια, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό, και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι πραγματικά όταν ο άνθρωπος έρθει σε αυτή τη φάση του να συγχωρήσει τον άλλον, και θα πω τι εννοώ με τη λέξη συγχώρεση, από την πλευρά της ψυχολογίας πια, έχει και καλύτερη ψυχική υγεία, δεν έχει τόσες σωματικές ενοχλήσεις, δεν έχει ψυχοσωματικά θέματα και γενικότερα στη ζωή του πορεύεται με περισσότερη ισορροπία. Άρα μιλάμε τώρα για την ευεργετικότητα της συγχώρεσης στη ψυχική υγεία. Στο ίδιο το πρόσωπο που συγχωρεί. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, όταν λέμε συγχώρεση, δεν εννοούμε ότι γινόμαστε φιλαράκια με τον άλλο και λέμε, έλα βρε, δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα. Ό,τι και αν έγινε, θα είμαστε
Το ξεχνάμε όλα. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Όταν λέμε συγχώρεση εννοούμε ότι καταλαβαίνω ότι ο άλλος μου έχει κάνει αυτό, δεν του κρατάω κακία, δεν εύχομαι κάτι κακό για αυτόν, δεν έχω εκδίκηση μέσα μου για αυτόν, δεν τον μισώ, δεν θέλω να πάθει κακό, ούτε θέλω να πάθει τα ίδια που μου έκανε, εύχομαι να είναι καλά, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ η σχέση μου μαζί του δεν είναι ίδια. Okay. Γιατί μετά πρέπει να συγχωρήσω τον εαυτό μου, γιατί είμαι αυτοκαταστροφική. Δηλαδή, όταν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος με έχει κακοποιήσει, είναι τοξικός μαζί μου, όλη την ώρα μου λέει πόσο κακιά είμαι και πόσο παλιό χαρακτήρα είμαι, και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει εμένα με κακοποιεί και συνεχίζει να με κακοποιεί. Και μου κάνει και γκάζλαϊτινγκ. Και μου κάνει και μπούλινγκ συνεχόμενο σε όλο το διάβα της ζωής μου, σε όποια φάση και αν με βρίσκει, τότε αν εγώ τον συγχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο, τότε έχω πρόβλημα κι εγώ. Εννοείς αν εγώ τον συγχωρήσω, του στείλ να πάω να γίνω τα συμψηφότσι, ξαναγίνω μαζί του κολιτσίδα. Και να αποδεχθώ την αφήγηση. Και να αποδεχθώ την αφήγηση. Δηλαδή η αφήγηση της μάνας και της γιαγιάς είναι ότι είσαι παλιοκόριτσο, είσαι... και η αφήγηση του πατέρα. Ακριβώς. Φάλε ένα βρωμιάρα, παλιοχαρακτήρας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι μια πολύ άσχημη αφήγηση. Δηλαδή, αν έρχεται σε επαφή μαζί τους, δηλαδή βασικά αυτό που ρωτάει είναι, εγώ τους έχω συγχωρέσει μέσα μου, αλλά δεν θέλω να έρχομαι σε επαφή μαζί τους. Εγώ το βρίσκω πολύ υγιές αυτό. Είναι υγιές, φυσικά και είναι υγιές. Γιατί αν πάω, πρόσεξε, είναι διαφορετικό να έρθουν οι γονείς και να σου πούν, παιδί μου, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη. Δεν ξέραμε, δεν είχαμε τις γνώσεις τότε, δεν είχαμε τα εφόδια, έχουμε κάνει πολλά λάθη. Σου ζητούμε πραγματικά να μας συγχωρέσεις. Έχουμε πάει σε ειδικό, έχουμε ψαχτεί. Θέλουμε να μας πεις, θέλουμε να κάνουμε ξανά ένα προσδιορισμό της σχέσης μας και όπως νιώθεις εσύ να ξαναγνωριστούμε από μια άλλη διάσταση. Είναι διαφορετικά εκεί πέρα. Αφού το είδες, συγγνώμη, θα τους έφερε πιο κοντά φυσικά. Γιατί έρχεται ο θήτης και σου λέει, με συγχωρείς που σου έκανα κακό. Κάνει αυτό που λέμε στα αγγλικά amends. Ναι. Η amends, η οποία έχει προέλθει από το πρόγραμμα αυτοβοήθειας 12 βημάτων των ανώνυμων αλκοολικών, σημαίνει να πας και να επανορθώσεις, να ζητήσεις συγγνώμη επανορθωτικά από τα άτομα που έχεις βλάψει όσο καιρό ήσουν μέσα στην εξάρτηση και στην παρούσα περίπτωση όσο καιρό ήσουν μέσα στην τοξικότητα. Ακριβώς. Το οποίο προϋποθέτει να βγει από την τοξικότητα. Να βγει από εκείνη την αφήγηση. Έχει βγει η μάνα της από αυτή την αφήγηση? Έχει βγει ο πατέρας της από αυτή την αφήγηση? Ή απλώς τώρα το λένε έτσι για να κουκουλώσουν τα πράγματα? Όταν δηλαδή συνεχίζεται η αφήγηση και σε καλείσαι να πας να συγχωρήσεις, τι να συγχωρήσεις? Άλλαξε κάτι? Τι να συγχωρήσεις? Δηλαδή να πας να αποδεχθείς ότι είσαι το παλιόπαιδο που λένε ότι είσαι? Όχι, δεν θα πάρουμε. Θα πας να συμφιλειωθείς με την αφήγησή τους? Δεν μιλάμε τότε για συγχώρεση, μιλάμε για συμφιλίωση. Και η συμφιλίωση έχει να κάνει με κατάσταση, δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Έτσι. Άρα δεν μπορείς να συμφιλειωθείς με μια αφήγηση η οποία έρχεται ενάντια σε σένα. Γιατί μετά σημαίνει ότι έχεις εσύ πρόβλημα τον εαυτό σου. Αναιρείς τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν πω εγώ τώρα και συγχωρέσω τον άνθρωπο που μπορεί να είναι ο γονιός μου, στην περίπτωση της επιστολής, η μάνα της, η γιαγιά της και ο πατέρας της πάει, ο οποίος λέει για μένα τα χείριστα. Σκέψου, της είπε η μάνα της, ζήσε τη ζωή σου τώρα πρωτού παντρευτείς, γιατί ο άντρας σου μετά θα σε απατάει όπως με απατούσε και εμένα ο πατέρας σου, και όταν σε καταλάβει τι παλιό χαρακτήρα είσαι, θα φύγει και θα σε αφήσει. Δηλαδή, μιλάμε για μια τρομερή προφητεία. Πολύ βεβαιωμένη προφητεία. Κανονικά, να χρησιμοποιήσω τη λέξη του Τίτου από χθες. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει πει αυτά τα πράγματα και τα έχει δείξει και τα έχει εννοεί και τα εννοεί και τα έχει βιώσει, και η κοπέλα έβαλε 45 κιλά όταν ήταν στο σπίτι μαζί τους και ο σύντροφος στο εξωτερικό μέχρι να τελειώσει το πτυχίο της. Δηλαδή, δεν ήρθαν να τις πούν συγγνώμη για το ένα, συγγνώμη για το άλλο και να το συνειδητοποιήσουν, να κάνουν μια αναγέννηση. Δεν υπάρχει διορθωτή, δεν υπάρχει η επανόρθωση, το αμέν. Όχι, δεν υπάρχει. Το αμέν σημαίνει απλά φτιάχνω κάτι που είναι σπασμένο. Στην ουσία, σε αυτές τις περιπτώσεις, ζητάς από τον άλλο να αποδεχθεί ότι έτσι είναι οι γονείς του, να τους αποδεχθεί έτσι όπως είναι και να τους κάνει παρέα, κάνοντας παράλληλη ζημιά, συνειδητή αυτή τη φορά, και ενώ έχει τον τρόπο να μην την κάνει, γιατί πλέον είναι παιδί, είναι ενήλικας και έχει τη δύναμη αυτή, στον εαυτό του. Και αυτό το πράγμα είναι αυτοκαταστροφή, δεν είναι συγχώρηση. Άρα,
Κατάλαβες τώρα γιατί. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Ναι, σωστά. Είναι σωστά. Πολύ διαφορετικό. Και εγώ λέω ότι συγχώρεση σε όλο το μέγεθος της αυτής περίπτωσης γίνεται μόνο όταν το άτομο το οποίο μας έχει κάνει κακό και συνεχίζει στο διενεκές να μας κάνει κακό, γιατί έχει εστερνιστεί αυτή την αφήγηση mm-hmm. που έχει για εμάς και δεν λέει να την αλλάξει, γιατί μετά θα έχει φυσικά πρόβλημα και με τον εαυτό του αν την αλλάξει, μόνο όταν πεθάνει. Ακούγεται βαρύ. Ή όταν θα μπει στη διαδικασία να βοηθήσει τον εαυτό του, έτσι δεν είναι. Ή όταν πεθάνει ο εαυτός ο τοξικός μέσα του mm-hmm. και αναγεννηθεί ένας καινούριος εαυτός, ο οποίος είναι λειτουργικός και πώς το λένε, φυσιολογικός, ή όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Μπορείς να τον συγχωρήσεις έτσι όπως είναι, εάν δεν αλλάξει. Mm-hmm. Okay. Διαφορετικά πώς μπορείς να τον συγχωρέσεις. Όταν συνεχίζει, ενώ είναι στη ζωή, να σου κάνει τέτοια πράγματα, μπορείς να το συγχωρέσεις. Με την έννοια που λέμε τώρα εδώ, έτσι. Να σου πω, μπορείς όμως αυτό που έχει κάνει η κοπέλα, ναι, να απομακρυνθείς χρονικά. Ναι. Να πάρεις απόσταση, απόσταση, να τον συγχωρήσεις μέσα σου, μέσα αλλά σου, να τον συγχωρήσεις με την έννοια του να πεις καλά πράγματα για αυτό, να θυμάσαι τα καλά του, να θέλεις να έχεις μια σχέση μαζί του. Δηλαδή, γιατί εγώ πιστεύω ότι με τους γονιούς μας, ακόμα και όταν έχουν φύγει από τη ζωή, έχουμε σχέση ακόμα μαζί τους. Εσύ έχεις αυτή την εμπειρία, επειδή η μαμά σου έχει φύγει. Ναι. Το 2014 πέθανε η μητέρα. Την εμπειρία. Το 2014. 14 του Φεβράρι. 15. Λοιπόν, όταν φεύγουν οι άνθρωποι, οι δικοί σου, οι γονείς σου, τα άτομα που αγαπάς πάρα πολύ και έχεις σύνδεση μαζί τους, μπορείς να διατηρήσεις σχέση μαζί τους μέσω των αναμνήσεων και μπορείς να τους συγχωρέσεις για ό,τι κακό σου έχουν κάνει, αν σου έχουν κάνει κακό, γιατί υπερισχύουν οι καλές αναμνήσεις και επειδή έχουν πάψει να σου κάνουν κακό, δεν μπορούν να σου κάνουν κακό από εκεί που είναι, μπορείς να τους συγχωρέσεις με αυτή την εννοία ότι λες. Ναι, ξέρεις τι μου έχει πει μια κοπέλα, ναι, πρόσφατα. Ναι, παρακαλώ. Μου είπε, περιμένω να πεθάνει η μάνα μου πώς και πώς, γιατί άμα πεθάνει, δεν θα με ξανακακοποιήσει και δεν θα χρειαστεί να ξαναπεράσω από τη διαδικασία του να την ξανασυγχωρέσω με όλα τα παρελκόμενα. Και να είναι η τελευταία φορά που, εντάξει, η μάνα της είναι μεγάλη ηλικία, είναι άνω των 80 ετών, και μου λέει, περιμένω, το πιστεύεις, μου λέει ότι περιμένω το θάνατο της μάνας μου. Μου λέει, ναι, σε πιστεύω. Γιατί μου λέει, είναι θρήσκα η κοπέλα αυτή. Το κομμάτι της συγχώρεσης της το έχει θέσει και η θρησκευτική της πίστη. Και μου λέει, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ξαναπεράσω άλλες 10 φορές αυτή τη διαδικασία του να με ξανατραυματίσει τόσο πολύ, να ξαναεμορραγήσω, να ξαναπενθήσω. Και μετά να περάσω μέσα από όλη αυτή τη δικασία, να τη συγχωρέσω και μετά να κάνει ξανά πάλι τα ίδια και μου λέει, περιμένω πότε θα πεθάνει για να ηρεμήσω. Ακούγεται κακό αυτό, κακία. Κακία να λέει η μάνα για την κόρη αυτό το πράγμα. Πες το εσύ που δεν είσαι ψυχολόγος και είσαι ένας εξωτερικός παρατηρητής. Δεν ξέρω, παιδί μου, εντάξει, κοίταξε να δεις. Σου έχω ξαναεκφράσει μια άποψη όσο αφορά θέματα με γονείς. Επειδή δεν έχω βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Και εύχομαι να μην βρεθεί ποτέ κανένας, να σας πω την αλήθεια. Από εδώ και πέρα, γιατί βρίσκονται αρκετοί. Ναι, γιατί βρίσκονται αρκετοί άνθρωποι. Αυτό που με δυσκολεύει και αδυνατό να μπω στη θέση τους είναι το γεγονός, ίσως και αυτό το στερεότυπο που περιέγραψε η Αριστονίκη πριν, δηλαδή τι, ότι να αγαπάς τη μάνα σου και τον πατέρα σου, να τιμάς την οικογένειά σου. Είναι πολύ, νομίζω, πολλά τα παιδιά τα οποία καταβάλλονται από αυτά τα στερεότυπα, τόσο στην κυπριακή όσο και στην ελλαδική κοινωνία, και κάπου αυτό κάποιες φορές ίσως σε κατατρώει και σε πνίγει. Άρα. Συγγνώμη, άρα αδυνατείς να εκφραστείς, άρα αδυνατείς να σηκώσεις κεφάλι και σε λιγότερο τοξικές καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο ακραίες με κακοποίηση κλπ. Δηλαδή, μπορεί, έχουμε θίξει κάποια στιγμή, θυμάμαι, το θέμα περί σπουδών. Το πώς καθοδηγούσαν ή καθοδηγούν γονείς τα παιδιά σε μία συγκεκριμένη σχολή, σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική, αν θέλει, σταδιοδρομία. Κάτι το οποίο πολλές φορές δημιουργεί επαγγελματίες, μάλλον μη επαγγελματίες εν τέλει. Και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορείς να πεις ότι είναι άκρως τοξικές, απλά σε καθοδηγεί ο γονιός για να πεις. Γιατί, σου πει, όχι, συγγνώμη, είναι δηλητηριώδες το είναι. Να σε καταναγκάσει, να σε ξαναγκάσει, να σου επιβάλλει, να σου υποβάλλει, να ακολουθήσεις μια πορεία που δεν θα είσαι εσύ. Τι πιο δηλητηριώδες, ρε. Τοξικός είναι δηλητηριώδες, γιατί θα ζεις μια ζωή. Είναι, αλλά υπάρχει και η αλήθεια ότι σε αυτές τις ηλικίες, όταν είσαι 16, 17, 18. Δεν έχει πήξει το μυαλό σου, δεν έχει την οριμότητα για να πεις ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση ή άλλη. Άρα ενδίδεις κατά έχει κάποιο όμως, τρόπο. Θα σου πω κάτι, επειδή μιλούσα με μια μάνα προχθές, ξέρει ποια είναι.
Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Όμως εδώ, σε αυτό το σημείο, σφάλει. Πήγε ο γιος της να σπουδάσει αυτό που ήδη θεωρούσε ότι ήταν καλύτερο για το γιο της. Εντάξει. Το παιδί δεν ένιωσε καθόλου καλά σπουδάζοντας αυτό που δεν ήταν αυτό που ήθελε. Έβγαλε κάποια συμπτώματα ψυχολογικά. Ήρθε πίσω από το εξωτερικό που ήταν. Δεν είναι πελάτης μου, δεν βλέπω πλέον κόσμο. Μιλάμε. Τη σύστησα να πάει σε κάποιον ειδικό. Πήγε το παιδί στον ειδικό. Και μετά έρθει μια μέρα και της λέγω: δεν θέλω ούτε ψυχοφάρμακα, δεν θέλω ούτε θεραπεία. Εγώ θέλω να πάω να σπουδάσω αυτό που πραγματικά θέλω. Και πήγε να σπουδάσει αυτό που πραγματικά θέλει και η μάνα θρυνεί, γιατί αν αυτό που πραγματικά θέλει δεν έχει δουλειά μετά και δεν έχει χρήματα μετά και δεν βρίσκει δουλειά στην Κύπρο, το γνωστό τροπάρι, ναι. Ενώ εδώ έχουμε, ξέρω εγώ, την ευκαιρία, αν σπούδαζε το προηγούμενο, το βοηθήσουμε. Και της είπα: είσαι τοξική, σ' αγαπώ, σε χτιμώ, αλλά είσαι τοξική μάνα. Και συνάχτου της είπα και την έστειλε να πάει ίδια στο ψυχίατρο. Της είπα να πας ίδια στο ψυχίατρο, αυτό δεν είναι τοξικό? Και σου γίνεται το παιδί 20 ετών, 22, πόσο είναι, και σου λέει: ρε μάνα, αυτό θέλω. Και τώρα πηγαίνοντας να σπουδάσω αυτό, είμαι καλά. Και δεν έχω κατάθλιψη, δεν έχω κρίσης πανικού. Δεν είμαι στα πατώματα. Μπορώ να διαβάσω, μπορώ να γράψω τις εξετάσεις μου. Και αυτή εκεί αμέτη μου χαμέτη, επειδή η άλλη σπουδή είχε προοπτική οικονομική, να επιμένει να μην πάει αυτό που της είπα εγώ, αυτό που δεν λέω περισσότερο για να μην προδώσω ταυτότητες. Αυτό θα έχει πάρα πολύ μέλλον και στην Κύπρο έχει, αλλά και στο εξωτερικό. Και γιατί να πρέπει το παιδί οπωσδήποτε να έρθει εδώ? Και μου λέει, και να έρχονται οι γειτόνισσες και οι φίλες και να μου λένε: απέτυχε το παιδί σου και άλλαξε σπουδή. Είναι τοξικόντον το πράγμα. Κι όσο καφές που πίνετε μέσα έχει δηλητήριο, μου κατηγορείτε μια τα παιδιά της άλλης. Και φαίνεται μια την άλλη στη συνθήκη να νιώθει άσχημα και να πρέπει να απολογείται, γιατί το παιδί της επέλεξε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το δικαιούται, να διαβάσει εκείνο, να σπουδάσει εκείνο που τον γεμίζει, εφόσον οι γονείς του έχουν λεφτά να το σπουδάσουν. Άρα η τοξικότητα παίρνει προέκταση και στους φίλους και στους συγγενείς και στη γειτονιά. Έχω μια άλλη επιστολή, την οποία ακόμα να την κάνουμε, που μιλάει για τους monkeys, λέει toxic monkeys, λέει είναι όροι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην αγγλική βιβλιογραφία. Μιλάς για τους δορυφόρους των τοξικών, οι οποίοι ψάλλουν τα τροπάρια των τοξικών και τους... Τα φερέφωνα. Η κλίκα τους. Πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό. Ναι. Ξέρεις, έρχεται ένας τοξικός και μαζεύει κάθε πικραμένη γύρω του, να γίνονται η μπάντα του και η χοροδία του. Τοξική μπάντα. Και βάζει ένα άτομο πόλεμο σε ένα μέλος της οικογένειας του συνήθως, αν είναι στο εργασιακό περιβάλλον, σε ένα συνάδελφο. Πολύ. Στη δουλειά και πάρα πολύ. Έρχονται και όλοι οι άλλοι τριγύρω να σε κοντάρουν. Μη χάσουν. Και μετά, επειδή η ζωή έχει χιούμορ, θα τους τύχει και αυτούς να τα βάλει μαζί τους ο τοξικός μετά. Και εκεί σε θέλω κάβουρα. Πώς το λένε, και εκεί σε θέλω κάβουρα να... Έτσι λέγεται. Να... το πω την είναι... Το θυμούμε το επόμενο. Και εκεί σε θέλω κάβουρα. Πάω στο επόμενο. Έχω και άλλη επιστολή. Πέλα να σας, ναι. Πες μας. Και μετά, εντάξει, να την κάνω την επιστολή. Και εσύ να συνεχίσεις με αυτά που έχεις ετοιμάσει. Μάλιστα. Ήρθε η διαδεστομή και πάλι με χειρόγραφη σε σημειώσεις ένα σωρό. Σταμάτα να περιπέζεις την... Δεν την περιπέζω, την θαυμάζω. Έχει δίκιο ο Λοΐζος. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Το λέγει η μάνα μου αυτό πολύ. Οπότε καταλάβατε, η μάνα μου έλεγε ρητά. Α? Και ανάποδα περπατάει ο κάβουρας. Και ανάποδα, όχι μόνο στα κάρβουνα. Εντάχα στα κάρβουνα δεν περπατάς ανάποδα. Αφού στα κάρβουνα το ναι, ο κάβουρας πρώτα ανάποδα. Όχι ανάποδα, πλάγια. Πλάγια, ναι. Στα κάρβουνα και πλάγια. Άστα. Θέλει να πει αυτό εδώ σε θέλω κάβουρα. Όταν θα σε ψήνουν εσένα. Ναι, ναι, όταν το κατάλαβα. Θα πάρει ένα στο στόμα του. Να δούμε αν θα μπορεί να κελαϊδά. Που τώρα κάθεσαι εκεί πέρα και σε κοντάρει τον κάθε κακοποιητή που κακοποιεί του άλλου. Είναι αυτές οι τριγωνοποιήσεις των οικογενειών που πάντα ψάχνουν κάποιο να είναι το θύμα για να μπορούν οι άλλοι να έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας να μιλάνε. Μετά αλλάζει το θύμα, μπαίνει άλλος μέσα, βγαίνουν οι άλλοι έξω και γενικά είναι οικογένειες που δεν μπορούν να τα βρούνε χωρίς να υπάρχει κάποιος στο κέντρο να κατηγορούν. Ναι, θέλουν ένα μαύρο πρόβατο. Θέλουν ένα μαύρο πρόβατο. Μπας και χάσουν το μαύρο πρόβατο. Λοιπόν. Δεύτερη επιστολή. Πάμε. Όταν συναντώ τοξικά άτομα από το παρελθόν, ταράζομαι. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα.
Είστε υπέροχοι, σας συμπαθώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα αυτά πράγματα σβήνετε. Σπυρούλα, μου σβήνει αυτά να είναι σωστό να διαβάζω εγώ τα καλά λόγια που μου λένε. Θα ήθελα σε μια εκπομπή να μας συμβουλεύατε πώς να αντιμετωπίζουμε την ταραχή όταν συναντάτε κάποια άτομα από το όταν συναντούμε κάποια άτομα από το παρελθόν, το οποίο όταν τα βλέπουμε και είτε μας προκαλούν άγχος, λύπη, θυμό. Πριν 2 χρόνια χώρισα από μια μακροχρόνια σχέση, η οποία είχε διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Ήταν μια μη υγιή σχέση. Μου έκανε πολλά και δεν θέλω να αναφερθώ, δεν με ενοχλεί, απλά είναι χάσιμο χρόνο. Απλά για 1 χρόνο είχαμε σχέση από απόσταση και δεν το άντεχε, παρόλο που πήγαινε ερχόμουν συνέχεια. Όταν όλο αυτό άρχισε να διαλύεται, κατάλαβα πως είχε βρει άλλη. Εγώ το αποδέχτηκα παρόλο που με πονούσε. Είχα άτομα δίπλα μου, τα οποία πρόδωσα για αυτό το άτομο και είμαι ευγνώμων που έγινε ό,τι έγινε και ξύπνησα. Έχουμε χωρίσει και είναι με άλλη και μου στέλνει όποτε μάθει πως είμαι Κύπρο. Δεν θα σας κρύψω πως για μια φορά δέχτηκα να βρεθώ μαζί του, το ήθελα και το έκανα χωρίς τύψεις. Με έπαιρνε τηλέφωνα και γενικά ασχολούταν μαζί μου και παράλληλα ήταν με την άλλη. Αυτή ήταν με γκράντε τοξικό, με γκράντε ναρκισιστή, γκράντε γυναικά, εθισμένος στις ερωτικές σχέσεις, μαθαίνουμε τη λέξη γυναικάς, γιατί μπορεί και οι γυναίκες να εθισμένες στις ερωτικές σχέσεις. Λοιπόν, όταν έφυγα, με πήρε να δει αν έφτασα, εκεί τον έβρισα και του είπα ότι δεν είμαι κορόιδο και να μην με ενοχλήσει ξανά. Αυτός μου έλεγε πως στο μέλλον θα θέλει να είμαστε ξανά μαζί και φούμαρα. Αυτά όλα έγιναν τα Χριστούγεννα. Το Πάσχα δεν ήρθα και το καλοκαίρι πάλι μου έστειλε, αλλά εγώ πραγματικά δεν ήθελα να το δω. Άρα η κοπέλα αυτή, η νεαρή κοπέλα, millennial όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό γράφει και με αυτόν τον τρόπο που είναι τηλεγραφικός όπως γράφω στα social media, περιγράφει την ιστορία ότι τα είχε με κάποιον, ο οποίος χώρισαν. Μετά που χώρισαν, συνέχιζε να θέλει να την έχει παράλληλη φιλενάδα. Αυτή δέχθηκε μια φορά και μετά το κόψε. Και έχει κόψει μαζί του. Όταν όμως βλέπω κάποιον δικό του, ταράζομαι. Για παράδειγμα, τους γονείς του. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Γιατί έμενα και στο σπίτι τους κάποιες φορές, ενώ εκείνος δεν είχε μείνει ποτέ στο δικό μου. Και όταν τους βλέπω, ταράζομαι και θυμώνω με τον εαυτό μου. Γιατί πραγματικά είναι τοξικός άνθρωπος αυτός για μένα. Και δεν το θέλω στη ζωή μου. Αν και τον αγάπησα και τον αγαπώ πολύ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν τρέφω μίσος, ούτε θέλω το κακό του, απλά δεν θέλω επαφές μαζί του, γιατί αγαπώ πολύ τον εαυτό μου πλέον και ξέρω ότι μου αξίζει κάτι καλύτερο. Γιατί από τη μεριά μου νιώθω ότι είμαι πολύ εντάξει. Όπως επίσης αυτό συμβαίνει και με κάποιους πρώην φίλους μου, με τους οποίους δεν έχω επαφές, αλλά όταν τους βλέπω ταράζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, ξέρω πως τα μηνύματα είναι πολλά και σας καταλαβαίνουμε κλπ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και σου δίνω την πάσα σε σένα τώρα. Ήθελα να το διαβάσω και αυτό, ναι. Γιατί είναι άλλη μια διάσταση αυτή. Ναι, άλλη μια διάσταση. Ένας πρώην ερωτικός σύντροφος τοξικός και τα άτομα που μας θυμίζουν. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο, αν θέλεις, πιο εύκολο από το προηγούμενο. Μορφής. Είναι λίγο πιο ήπιας μορφής από την προηγούμενη επιστολή. Εντάξει, σίγουρα μια σχέση όταν χαλάει, όταν χωρίσεις με κάποιον, περνάει από κάποια στάδια, μέχρι ότου να μπορέσεις να το ξεπεράσεις όλο αυτό, να σταματήσεις να σκέφτεσαι, να αναπολύσεις τις καλές στιγμές, να υπερισχύσουν οι κακές στιγμές. Γι' αυτό λέμε ότι όταν χωρίσουμε με κάποιον, μας βοηθάει περισσότερο να θυμώσουμε μαζί του, να θυμόμαστε τις κακές μας στιγμές μαζί για να μπορέσουμε να το χωρίσουμε. Αλλιώς, αν θυμόμαστε τα καλά, δεν θα μπορέσουμε να το χωρίσουμε μέσα μας. Κάνουμε πισωγύρισμα. Κάνουμε πισωγυρίσματα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, λέμε ότι εντάξει, ήταν μια σχέση. Ήταν το καλύτερο προφανώς και για τους δύο να μείνουμε χώρια, γιατί μας χώριζαν κάποια πράγματα. Και περνάμε από αυτή τη διαδικασία, η οποία φυσιολογικά θα μας φέρει κάποια στιγμή στο να μην θυμόμαστε τον άλλον ή να μην νιώθουμε άβολα ή να νιώθουμε κανονικά σε κάποια φάση να διαφορήσουμε για το άλλο άτομο. Αλλά αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να περάσει από όλα αυτά τα στάδια και αν δούμε ότι δυσκολευόμαστε να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια, γιατί σημαίνει ότι κάτι τρέχει γενικά, κάτι δεν μας αφήνει μέσα μας να περάσουμε φυσιολογικά τα στάδια τα οποία έτσι κι αλλιώς τα περνάμε όλοι όταν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι έχει τελειώσει πλέον ο χωρισμός όταν είμαστε αδιάφοροι προς το πρώην
άτομο προς τον πρώην μας, την πρώην μας, και αδιάφορη και προς τα άτομα του περιβάλλοντος. Ακριβώς. Δηλαδή, ίσως ακόμη δεν έχει τελειώσει μέσα της διαδικασία του πέθους για το χωρισμό. Όχι. Η οποία είναι μια φυσιολογική διαδικασία που περνάνε όλοι όσοι χωρίζουν, και λέμε ότι αν κάποιος δυσκολεύεται και περνάει αρκετό διάστημα και δεν μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, τότε είναι καλύτερα να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια παρά να ταλαιπωρείτε έτσι μόνος. Θα διαβάσω άλλο ένα μήνυμα και θα σου δώσω ξανά την πάσα. Καλημέρα σας. Την περίπτωση μου την ξέρετε, που με άφησα στο έλεος μου γονίσμα από τα 13 μου, που με παρενοχλούσε ο αδερφός μου. Πλέον στα 42 μου δεν ξέρω αν έχω συγχωρέσει. Απλά τους ανέχομαι, νομίζω, λόγω της ηλικίας τους. Παίρνω οτιδήποτε μου προσφέρουν σε οικονομική βοήθεια, τους τρέχω σε γιατρούς και ό,τι χρειαστούν, αλλά μέχρι εκεί. Νιώθω μια παγωμάρα και κάνω ό,τι θα έκανα για οποιονδήποτε άνθρωπο με έχει ανάγκη. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά δεν μπορώ να νιώσω κάτι παραπάνω. Ναι. Σχολίασε λίγο. Κοίταξε να δεις, όταν υπάρχει κακοποίηση στην παιδική ηλικία, παραμέληση και διάκριση μαζί, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πακέτο για να μπορεί ένα παιδί να το αποδεχτεί και να παίρνει ένα πολύ δύσκολο ψυχικό πακέτο για το μέλλον του. Και μόνο με ψυχοθεραπεία μπορεί να το βγάλει πέρα, γιατί είναι πολύ βαρύ το φορτίο αυτό. Και πάρα πολλές οι πνευματικές διαστάσεις και αυτές οι ψυχικές δυνάμεις που πρέπει να έχει κανείς για να μπορέσει να περάσει απέναντι και να δυναμώσει. Είναι και μια άμυνα. Φυσικά, είναι άμυνα, είναι μια άμυνα απέναντι στην κακοποίηση. Είναι και η απόσταση και το να, τέλος πάντων, να μην θέλεις να σκέφτεσαι, τα να τα βάζεις τα πράγματα κάτω από το χαλί, και αυτό είναι άμυνες οι οποίες όλοι μας έχουμε. Τώρα σου διαβάσω ένα άλλο μήνυμα που ήρθε χθες. Λέει, χαίρεται, λέει ότι σε μία εκπομπή είχε ακούσει ένα ψυχίατρο να λέει: ο άνθρωπος από τη φύση του δεν μπορεί να συγχωρέσει. Και ρωτάει τη γνώμη μας σε αυτό. Ο άνθρωπος λόγω του εγώ του, όταν το εγώ του υπερέχει, διεκδικεί. Αντί τη συγχώρεση, το θύμα έχει τρεις επιλογές. Εκδικείται, εκλογικεύει ή νιώθει ενοχές. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό ή να δώσετε περισσότερες πληροφορίες όταν η συγγνώμη και η συγχώρεση είναι αδύνατο ή ακατόρθωτο για κάποια άτομα? Καταρχάς, συμφωνείς με αυτή την άποψη? Όχι. Του ψυχίατρου? Εγώ διαφωνώ. Δεν συμφωνώ. Εκτός αν πρόκειται, αν έχει στο μυαλό του κάποιον ναρκισσιστή. Μπορεί. Αν έχει στο μυαλό, αν μιλούσε για ναρκισσιστές, οι ναρκισσιστές δεν μπορούν να συγχωρήσουν. Αλλά απαιτούν να τους συγχωρήσουν οι άλλοι. Mm-hmm. Μια άλλη φίλη λέει: γι' αυτόν έκοψα τους καφέδες, και γελάει που έλεγα προηγουμένως για τους καφέδες. Καλημερούδια και καλή Ανάσταση. Ανάσταση στις καρδιές μας. Συγχωρώ, αλλά σε ένα σημείο. Ευτυχώς που μας έμαθες την έννοια τοξικοί άνθρωποι. Εμένα πάντως με βοήθησες πολύ. Να σε πάντα καλά. Και εσύ να σε πάντα καλά. Και ρωτάει μια άλλη φίλη: ένας τοξικός γονέας πώς γίνεται τοξικός? Γεννιέται με αυτό το χαρακτήρα ή γαλουχείται και εκείνος από τους δικούς του τοξικούς γονείς? Γαλουχείται. Γαλουχείται. Δεν μπορεί να είναι λίγο και από τα δύο? Γαλουχείται ή τον βοηθά και ο χαρακτήρας του, τον βοηθά και καμιά ψυχοπαθητικούλα από κάτω. Κάνα γονιδιάκι, όλα αυτά μαζί. Έλλειψη σε συνέστησης. Τον βοηθάνε να εξελιχθεί και πολλές φορές και γεγονότα ζωής, που σε άλλους μπορεί να μας πρόξει στο να γίνουμε πιο μαλακοί άνθρωποι και σε άλλους μπορεί να μας κάνει να γίνουμε πιο σκληροί άνθρωποι. Όμως αυτό που περιπτώσεις. Θα πω εγώ στη φίλη είναι, εντάξει, είχαν και αυτοί τοξικούς γονείς και έγιναν τοξικοί. Τα παιδιά τους, εμείς για παράδειγμα, η φίλη που έστειλε την πρώτη επιστολή, αυτή δεν είχε τοξικούς γονείς, η φίλη? Ακριβώς. Πώς δεν έγινε αυτή τοξική? Το θέμα πώς έγινε ο βράχος που σταμάτησε το ποτάμι? Εγώ αυτό που λέω εδώ πέρα είναι ότι ναι, υπάρχουν τοξικοί γονείς εκεί έξω πολύ. Και είναι καλό να τα λέμε για να συνταυτιζόμαστε και γενικότερα να παίρνουμε βοήθεια. Ωστόσο, δεν είναι καλό να το πάρουμε παντιέρα και να λέμε «είχα τοξικούς γονείς, είμαι ωραίο θύμα και δικαιολογείται η συμπεριφορά μου γιατί είμαι ένα θύμα τοξικών γονιών». Σταματάει εκεί πέρα που συνειδητοποιείς ότι οι γονείς σου είναι τοξικοί, κάνεις κάτι όμως μετά. Παίρνεις την ευθύνη του εαυτού σου και λες «εγώ δεν θέλω, αρνούμαι να είμαι ένα θύμα και θέλω να αλλάξω τη ζωή μου και να γίνω καλά και να βάλω μια τελεία σε αυτή την, διαγενειακή μεταβίβαση και να κάνω εγώ από εδώ και πέρα μια καινούργια αρχή, ώστε και εγώ να είμαι καλά, αλλά και οι μετά από μένα να είναι καλύτερα. Άρα δεν είναι μόνο κατηγορώ τους γονείς, είναι αντιλαμβάνομαι
ότι οι γονείς έκαναν τα λάθη τους και συνεχίζουν να τα κάνουν, αποστασιοποιούμαι από αυτούς και γυρίζω σελίδα και κάνω την αλλαγή. Γίνομαι καλύτερος. Γίνομαι καλύτερος. Καλύτερος από αυτούς. Και παίρνω την ευθύνη του εαυτού μου όμως. Παίρνω αυτόν τον εαυτό μου και τον παίρνω και, πάω να τον κάνω κάτι. Mm. Δεν τον αφήνω εκεί και τον δικαιολογώ όλα μου τα λάθη, γιατί έχω πίσω και μυρολατρώ, γιατί είχα τοξικούς γονείς και κακούς γονείς. Υπάρχουν και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά. Δεν είναι αριστον... Και αυτό δεν είναι βοηθητικό. Γιατί εκεί πέρα ξεκινάει μια άλλη φάση, έτσι λίγο το πράγμα και... η οποία πάλι δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Όταν ενηλικιωθούμε και συναισθηματικά και οικονομικά, γιατί η ενηλικίωση έχει μέσα και συναισθηματικό πτυχή και οικονομική πτυχή και πολλές πτυχές, τότε παίρνουμε τον εαυτό μας και έχουμε την ευθύνη εξ ολοκλήρου εμείς για ό,τι του συμβαίνει. Ναι. Δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει γιατί είμαστε αυτό που είμαστε. Το ποιος φταίει μας βοηθά στο να ανασκουμποθούμε και να σηκωθούμε, αλλά μετά για να τρέξουμε θέλουμε εμείς να δούμε τον εαυτό μας και να μην κοιτάμε το τι μας κάνανε οι άλλοι, για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Δες το vlog μου χθες το δεύτερο. Τι έβαλες? Κάνε ένα vlog χθες. Είδα εκείνο που μου ζήτησες να δω. Ναι. Όχι, μάνα μου, έτσι λέω σου ότι πρέπει να το δεις. Επειδή είπα κάτι αντίστοιχο σε αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού. Ναι, ναι, ναι. Έχει θέμα το χθεσινό το vlog το δεύτερο. Νιώθω ενοχές να βάλω όρια στην τοξική μου μάνα. Όχι, δεν το είδα. Εντάξει. Και εκεί είχα πει αυτό το πράγμα, ότι βάζεις όρια, αλλά για να μπορείς να βάλεις όρια πρέπει να είσαι και ανεξάρτητος και πρέπει να λαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου από εδώ και πέρα. Γιατί πολλές φορές μένεις θυματοποιημένος, υποσυνείδητα επιλέγεις να μείνεις θυματοποιημένος, ώστε πάντα να υπάρχει στη ζωή σου αυτό το άτομο που θα σου φταίει για ό,τι σου συμβεί. Ακριβώς. Και να δικαιολογείς τα πάντα γύρω από αυτό το άτομο. Γι' αυτό και λέει η έρευνα ότι τα άτομα που έχουν υποστεί εκφοβισμό, είτε σχολικό είτε οποιοδήποτε άλλου είδους εκφοβισμό, στην παιδική ηλικία παρουσιάζουν συναισθήματα θυματοποίησης, δείχνουν λιγότερη επική στάση στην ενηλική ζωή και πολύ δύσκολα συγχωρούν τους άλλους. Γίνονται πιο αυστηροί δηλαδή, ναι, με τους υπόλοιπους. Πάρα πολύ αυστηροί γίνονται. Και είναι η άμυνά τους. Καθώς και τα άτομα τα οποία έχουν προβεί σε απόπειρες αυτοκτονίας, ναι, στο παρελθόν, δεν μπορούν να συγχωρήσουν εύκολα τους άλλους. Ναι. Okay. Έτσι λέει η έρευνα. Αριστονίκη, ναι, μια άλλη ερώτηση που η οποία προκύπτει και από αυτά που διαβάσαμε σήμερα είναι η εξής. Αν βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο, αν βρεθείς αντιμέτωπος έτσι από μια συγκυρία πραγμάτων με άτομα αυτού του τοξικού περιβάλλοντος, είτε λέγονται γονείς, είτε λέγονται συγγενείς, είτε λέγεται μια πρώην, ένας πρώην, είτε λέγεται συνάδελφος, είτε λέγεται ένας πρώην φίλος, δεν ξέρω εγώ. Πώς το φέρνεις βόλτα, πώς το διαχειρίζεσαι? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή, γιατί είμαι σίγουρος, όπως είπες και πριν εσύ ίδια, ότι θα συναντήσεις κάποιον, μπορεί να σου πει κάτι, ας πούμε, και να σου ξυπνήσει να αναβιώσεις πράγματα του παρελθόντος. Ναι, είναι τι του επιτρέπεις να σου επικοινωνήσει. Ποια στάση θα κρατήσεις εσύ. Πρέπει να είσαι βράχος, νομίζω, εκείνη την ώρα. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος, να ξέρεις τι σου γίνεται. Οπότε, τη δική του την αφήγηση να την αντικρούσεις στεναρά εκείνη την ώρα, στα ίσα που λέμε, γιατί είσαι πεπισμένος ότι αυτό που είναι η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που πιστεύει αυτός. Αλλά για να περάσεις αυτό το στάδιο, να ξέρεις ότι η δική του η αφήγηση είναι μια βολική για εκείνον αφήγηση και δεν είναι για σένα προφανώς, γιατί δεν είναι η δική σου η αλήθεια, δεν υπάρχει πουθενά η αλήθεια η δική σου, δεν σε έχει ρωτήσει κανένας ποια είναι η αλήθεια σου. Απλά εστερνίζει το καθένα την αλήθεια αυτού που την βιώνει ή που θέλει να βιώνει για να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Και εσύ ξέρεις ποιος είσαι και τον αντιμετωπίζεις έτσι όπως ξέρεις πως είσαι. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνεις τη θέση που έχει αυτός. Αλλά αυτό είναι μια ψυχική διεργασία την οποία πρέπει να την περάσεις. Και θέλει και χρόνο για να οριμάσεις. Θέλει αποστασιοποίηση, ναι, οπωσδήποτε, γιατί αν εκείνη την ώρα είσαι θυμωμένος με αυτόν τον άνθρωπο και βγάλεις την οργή περίπατο, το πράγμα θα εκτροχιαστεί. Όταν δεν υπάρχει πλέον οργή, όταν δεν υπάρχει πλέον μίσος, όταν δεν υπάρχει πλέον εκδικητικότητα, αυτό σημαίνει και πραγματική συγχώρεση, δηλαδή ότι
Το έχεις ζυμώσει έτσι χώνεμα, μέσα σου. Χώνεμα σημαίνει χώνεμα της δύσκολης αυτής κατάστασης, χωρίς να μη σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πόνος μέσα σε αυτό. Πάντα υπάρχει ο πόνος στη συνειδητοποίηση. Κάτι αφήνεις για να συνειδητοποιήσεις κάτι. Κάτι αποχαιρετάς και οι αποχαιρετισμοί είναι πολύ δύσκολοι πάντα. Αλλά υπάρχει ένα μεγαλώνεις μέσα από αυτό. Δηλαδή, όταν πάρεις την απόσταση και το χωνέψεις και το παραδεχτείς και το αποδεχτείς, τότε επιλέγεις ποια σχέση θέλεις να έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Τυπική θα είναι, ούτε τυπική. Τίποτα. Σαν να είναι γείτονα, σαν να είναι τίποτα, σαν να είναι φάντασμα. Τι σχέση θέλεις να έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτή τη σχέση που θέλεις να έχεις, την τηρείς. Αυτό είναι. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά. Και χωρίς την αποστασιοποίηση δεν μπορεί να γίνει. Και θέλει και πολύ επαγρύπνηση. Πολύ. Γιατί ανά πάσα στιγμή, το τοξικούλικο θα ξαναρίξει δηλητήριο. Ανά πάσα στιγμή. Ναι, ναι, στην πρώτη ευκαιρία σίγουρα. Ανά πάσα στιγμή. Οπότε χρειάζεται να είσαι σε εγρήγορση και να λαμβάνεις μέτρα προστασίας. Δηλαδή να φροντίζεις να μην περνάς ιδιαίτερο χρόνο με αυτά. Ο Ίρβιν Γιάλο, ο πιο γνωστός υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής της εποχής μας, ψυχίατρος, και είσαι πολύ γνωστός και πολύ πετυχημένος συγγραφέας. Στο βιβλίο του για τη μάνα και το νόημα της ζωής, εντάξει, διαβάζω τώρα αυτό που μου κάνεις δώρο, μου κάνει δώρο την αυτοβιογραφία του Γιάλου Αριστονή και το διαβάζω, είναι και θα το πάρω μαζί μου και το Πάσχα που θα είμαι στην Πάφο. Έλεγε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τη μάνα του για πάνω από μισή ώρα χωρίς να αρχίσει να τρελαίνεται. Οπότε μείωνε τις συναντήσεις, τις καθόριζε ώστε να είναι μόνο 29 λεπτά. Για να μπορεί να συνυπάρξει. Να την αντέξει. Φυσικά τώρα στην αυτοβιογραφία που διαβάζω, γιατί εκείνο το βιβλίο «Η μάνα και το νόημα της ζωής» μου ήταν και 50 ετών που το έγραψε. Τώρα στα 80 τόσο, δείχνει να έχει καταλάβει περισσότερο τη μάνα του. Και να την έχει, και να την έχει συγχωρήσει περισσότερο μετά που πέθανε. Λέει, δεν ήξερε αυτή η μάνα να του πει μπράβο. Ποτέ. Ό,τι έκανε ήταν λάθος. Ό,τι έκανε ήταν λίγο. Και λέει, όταν ήταν στο γεροκομείο προς το τέλος, είχε, λέει, δίπλα της μια στίβη με τα βιβλία του και κουμπούσε το χέρι της με περηφάνεια. Ήταν ό,τι πιο σπουδαίο του είχε πει. Και μου έρχεται στο μυαλό άλλη συνθήκη, άλλων μανάδων τοξικών που γνωρίζω, που είχαν εξαιρετικά παιδιά. Παιδιά πολύ πετυχημένα, τα οποία δεν είπαν μία καλή κουβέντα. Μία περίπτωση που γνωρίζω προσωπικά, πέθανε η μάνα, ήταν 95 πόσο ήταν, και ήταν η κόρη 65, 60 πόσο ήταν. Άνω των 60 η μάνα, άνω των 90 η κόρη, άνω των 90 η μάνα. Και η μόνη γλυκιά κουβέντα που είπε για το παιδί της ήταν μέσα στην εντατική, που μάλιστα ώρα που δεν ήταν μπροστά. Δηλαδή πήγε κάτι να τη φέρει και λέει: «Μάνα μου, την περδικούλα μου», για την κόρη της. Ενώ έλεγε τα ναι. Ήταν η πιο γλυκιά κουβέντα που είπε ποτέ. Και σου λέω, σε διαβεβαιώ εγώ που γνώριζα εκείνη την κόρη, ότι μετά που πέθανε η μάνα της βρήκε τον εαυτό της. Και ως την τελευταία στιγμή αυτή η κόρη έτρεχε τη μάνα ξοπίσω να την ευχαριστήσει, να την ικανοποιήσει. Για να ακούσει μια καλή κουβέντα. Και άκουσε αυτή την τελευταία κουβέντα: «Να μου λείπει, ρε Πέτρο, να μου λείπει να διαλύσω τη δική μου ψυχική υγεία. Να βλάψω τα δικά μου παιδιά, να βλάψω τη δική μου τη ζωή σε τέτοιο βαθμό για μία γυναίκα η οποία ναρκισίστρια γεννήθηκε, ναρκισίστρια πέθανε». Είναι όμως αυτό που σου λέγα πριν, είναι πολύ δύσκολο κάποιοι άνθρωποι να κόψουν αυτό το νήμα, ρε παιδί μου. Να πω, μα δεν σου λέω να κόψεις τέλεια, ρε φίλε, αλλά να μην ούκαν λάβεις παρά από του μη έχον, παρά του μη έχοντος. Να του βάλεις γραμμές, όπως έλεγες. Θέλεις να, ο καθένας μας έχει το δικό του χαρακτήρα. Ναι. Ξέρει τις δικές του δυνάμεις, τα δικά του όρια. Ο καθένας μας λοιπόν πρέπει να επιλέξει ποια σχέση πρέπει να έχει με τον τοξικό, τόση όση να μην του κάνει ζημιά, αλλά και να μην νιώθει ότι κάνει κάτι κακό. Θες να του μιλάς, να του μιλάς. Θες να πηγαίνεις να τον βλέπεις, να τον ακούς και μετά να φεύγεις και αυτό δεν θα σου κάνει κακό, δεν θα το έχεις καλλιεργήσει για να μην σου κάνει κακό, να το κάνεις. Δεν θες να του μιλάς καθόλου, να μην του μιλάς καθόλου. Έχει να κάνει με σένα αυτό το πράγμα.
Με εσένα, με το τι, ποιος άνθρωπος είσαι εσύ και πόσο ευαίσθητος είσαι, πόσο σε ενοχλούν κάποια πράγματα, πόσο πιάνουν οι κεραίες σου. Κάποιοι γιατί... δυστυχώς είμαστε πολύ έμπαθοι. Έχουμε πολύ ψηλή συνέστηση. Πιάνουν τα πάντα οι κεραίες μας. Τι να κάνουμε. Όταν πιάνουν οι κεραίες σου πράγματα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν έχουν πάρει να σκόψει. Δηλαδή, σοβαρά, εγώ έχω πολλά σοβαρό πρόβλημα. Έχω πάρα πολλά σοβαρά πρόβλημα. Πιάνω την πρώτη. Δηλαδή, με το που θα μπω σε ένα χώρο, αυτή με έχει δει. Το έχει βιώσει. Το έχει βιώσει στις αρχές της γνωριμίας μας, πάντα την πλάκα. Πιάνω αμέσως την οξυγόνα, δεν μπορώ. Αμέσως πιάνω την. Εντοπίζω την. Τοξικόμετρο είσαι, κανονικό, ζωντανό τοξικόμετρο. Χτυπάνε οι βελόνες. Όταν ήμουν μικρή, μου έλεγαν ότι είσαι υπερευαίσθητη. Όχι, δεν είμαι υπερευαίσθητη. Έχω ψηλή συνέστηση. Και αντιλαμβάνομαι πότε ο άλλος απέναντι μου έχει κακές προθέσεις, έστω και δεν είναι προς εμένα κακές προθέσεις. Έστω και ας είναι προς άλλο άτομο. Ναι. Ξέρει αυτή τη λέω. Τώρα τα πω στον αέρα. Μου λέει ένας φίλος. Καλημέρα, πρέπει να συγχωράμε, αλλά δεν σημαίνει πως θα είναι όπως πριν. Γι' αυτό μακριά και αγαπημένη. Mm-hmm. Και μετά λέει ένα άλλο σχόλιο και ελπίζω πάντα οι εκπομπές σας να είναι καθορισμένες όπως αυτή και εννοεί να έχουν σχέση με τη μέρα όπως αυτή. Όχι, φίλε μου, δεν θα είναι κάθε φορά. Οι ελπίδες σου δεν θα ευοδοθούν, γιατί δεν είμαστε ειδησιογραφική εκπομπή, δεν είμαστε ένα χαλαρό πρωινάδικο στο οποίο λέμε έχουμε την τάδε μέρα σήμερα και την τάδε μέρα αύριο κλπ. Οι εκπομπές που κάνουμε έχουν θέμα με τη ζήτηση που ζητάνε οι τηλεθεατές από εμάς και έχει σχέση και με το αν ένα θέμα το έχουμε ξανακάνει ή δεν το έχουμε ξανακάνει. Γιατί ξέρω εγώ γιατί μου το στέλνεις εσύ αυτό. Επειδή θέλεις να κάνουμε μια συγκεκριμένη μέρα το θέμα, αφού το ξανακάναμε. Τι σου κάνω. Πάμε σε διαφημίσεις και συγχωράμε αν θες, αν δεν θες, εμπειράζει. Αλλά θα με ξαναδείς αύριο που θα σου πω με συγχωρήσεις. Όχι αύριο, την Τρίτη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πέλα να δούμε. Δεν γελούν τώρα. Με ένα λεφτό, δεν γελούν ο κόσμος. Και επιστρέψαμε, πήραμε ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Καλημέρα στον παπά. Καλημέρα παπά. Να έρθουμε αύριο. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην. Προετοιμάστηκα για αυτό που θα συναντούσα και δεν ταράχτηκα. Από πού είναι αυτό, είναι από ψαλμό νομίζω. Αφού ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, γιατί να περιμένω κάτι παραπάνω που δεν μπορεί να μου το δώσει. Δεν μου το δίνει και είμαι ήσυχος. Άρα μιλάει για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την γνώση του ότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, ώστε να μην περιμένεις άσκοπα από κάποιον. Να έχεις προσδοκίες, ναι. Από την Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Ήμουν σίγουρη μπαμπά πως είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από ψαλμό, γιατί είναι η αγαπημένη σου Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, όταν ο πόνος, η απογοήτευση, ο ψυχολογικός πόλεμος, η αχαριστία, η εκμετάλλευση, αυτή είναι μια άλλη κυρία. Κάποιο άλλο μήνυμα μιας κυρίας. Όχι, ο πατέρας μου είναι η κυρία. Η οργή και διάφορες τοξίνες περάσουν στη ψυχή σου ενώ παλεύεις για την αγάπη και τη δοτικότητα. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί τη συγχώρεση? Μια ιδιότητα που ίσως μόνο ο Θεός την έχει. Όλο αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο με προορισμό την κατάθλιψη ή την υποταγή. Ή ακόμα χειρότερα, να αρχίσεις να πιστεύεις ότι αρχίσεις να αμφισβητείς τον ίδιο τον εαυτό σου. Ιδιαίτερα πως όταν έχεις να κάνεις με πρόσωπο που ανήκουν στο πολύ στενό σου περιβάλλον. Εσείς, Θέκλα και η Αριστονίκη μου, πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος? Είναι απλά λέξεις, λόγια παρηγοριάς στη ζημιά που έχει ψυχή μέσα. Νομίζω απάντησες εν μέρη προηγουμένως. Ναι. Για να συγχωρέσουμε πρέπει να αξιολογήσουμε με ειλικρίνεια την κατάσταση, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να πάρουμε απόσταση από το πρόβλημα και να νοηματοδοτήσουμε αυτό που έγινε με τρόπο που να μας ταιριάζει και να πάρουμε αποφάσεις και να πούμε ναι, έγινε αυτό το πράγμα, τι κέρδισα εγώ από αυτό, τι έμαθα εγώ από αυτό, τι δεν έμαθα, τι κακό μου έκανε, τι στάση θα κρατήσω από εδώ και πέρα. Και για το μέλλον, για άλλες περιπτώσεις που μπορεί να μου συμβούν στο μέλλον, να ξέρω από πριν ότι εγώ αυτή τη στάση θα κρατώ. Άρα είναι ένα πνευματικό μάθημα, η οποία μπερδευόμαστε λίγο με την έννοια της λέξης συγχώρεση. Συγχώρεση για μένα δεν σημαίνει με την εκκλησιαστική έννοια που μπορεί να έχουν κάποιοι, γιατί έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Και παρερμηνία κιόλας. Ναι, δηλαδή, και παρερμηνία, ναι. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, που είναι τη Σταυρώσεως σήμερα,
προσευχόντας στο Θεό για αυτούς που το σταύρωναν, και έλεγε «Άφες αυτής, ου γαρίδα συντυπιούση, συγχώρεσέ τους, επειδή δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Όμως ως το τέλος συνέχισε να λέει την αλήθεια του και δεν δέχθηκε την αφήγηση των διωχτών του. Δηλαδή συνέχισε να λέει την αλήθεια του. «Είμαι Υιός του Θεού, είμαι αυτό, είμαι το άλλο». Δεν υπέκυψε στους διώχτες του, έστω και παρόλο που τους συγχώρεσε. Νομίζω αυτό είναι... Και δεν έγινε φίλος τους. Δεν έγινε φίλος τους με την έννοια του ότι δεν υποχώρησε στις επιταγές τους και δεν αποδέχτηκε την αφήγησή τους. Ακριβώς αυτό. Ναι, δεν έγινε φίλος τους. Ναι, σωστά. Δεν τους έκανε παρέα. Ακριβώς. Λέει μια άλλη φίλη, «Θέκλα, καλημέρα. Τι γίνεται αν εσύ συγχωρέσεις τον άλλο, αλλά το άλλο άτομο δεν καταλαβαίνει τη συγχώρηση που του έδωσες. Εσύ συνεχίζεις να το συγχωράς. Φιλιά και καλό Πάσχα». Αφού το συγχώρεσαι, τι είναι, συνεχίζει και το συγχωρείς. Εννοεί, μήπως εννοεί ότι αν το άλλο άτομο. Δεν κατάλαβε το λάθος του, και συνεχίζει να το επαναλαμβάνει. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν ο άλλος δεν καταλάβει το λάθος του, τι να συγχωρέσεις. Τι να συγχωρέσεις. Το ότι. Το αφήνεις. Κάνεις το. Κάνεις, συνεχίζει τα ίδια πράγματα. Από κάτι άλλο. Ναι. Μπορείς, αν είσαι θρήσκος και πιστεύεις στο Θεό και πιστεύεις στην προσευχή, μπορεί να συγχωρέσεις κάποιον μέσα σου. Να προσεύχεσαι ακόμη και για αυτό το άτομο, αλλά να μην έχεις επαφές μαζί του. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Γιατί όχι. Αυτό. Νομίζω. Ήρθε ένα μήνυμα άλλο τώρα, το οποίο μας δίνει πάσα. «Καλημέρα, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Έχω μεγάλο πρόβλημα με τον πρώην σύζυγο. Έζησα μια ζωή χάλια μαζί του και το μεταφέρει στις κόρες μας τώρα. Γιατί εγώ κατάφερα και το χώρισα μετά από 23 χρόνια γάμου. Ήμουν 15 και έγινα 38 για να τα καταφέρω. Το θέμα μου είναι οι κόρες μου, 20 και 19 χρονών. Τους κάνει γονική αποξένωση. Σήμερα, τυχαία, 25 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της γονικής αποξένωσης. Και παρόμοιο μήνυμα έλαβα και χθες από έναν αποξενωμένο πατέρα, ο οποίος μου λέει, είναι τυχαίο που η μέρα της γονικής αποξένωσης είναι Μεγάλη Πέμπτη. Εγώ του απάντησα, για μας που ασχολούμαστε από τη μέρα που θεσπίστηκε η μέρα της γονικής αποξένωσης, είναι τυχαίο, όντως πρώτη φορά πέφτει Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσεις λίγο σε σχέση με αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της γονικής αποξένωσης. Και τη δυσκολία που έχει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, ένας γονιός, ο οποίος δέχεται γονική αποξένωση, να συγχωρέσει το άτομο το οποίο καταστρέφει τα παιδιά. Τι γίνεται? Είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολο όταν ο άλλος σου κάνει ζημιά να τον συγχωρέσεις. Την ώρα που σου την κάνει τη ζημιά δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις. Όταν συνεχίζει επίσης να σου κάνει ζημιά, δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις. Τι να συγχωρέσεις? Συγχωρώ σημαίνει ότι χωρώ αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μου. Πώς μπορώ να χωρέσω κάποιον που μου κάνει ζημιά μέσα στη ζωή μου? Μπορώ να συγχωρέσω κάποιον μόνο όταν πάρω απόσταση από αυτόν, μόνο όταν σταματήσει να μου κάνει ζημιά, μόνο όταν ζητήσει ο ίδιος και αλλάξει και ζητήσει να συγχωρεθεί από εμένα, ή αλλάξει νοοτροπία, ή αδιαφορήσει και δεν μου κάνει πλέον πρόβλημα στη ζωή μου, ή απεβιώσει και σταματάει εκ των πραγμάτων δια της φυσικής του απουσίας να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Όταν είναι μέσα στη ζωή μου και μου κάνει τη ζωή δύσκολη, δεν μπορώ να τον συγχωρέσω. Με την έννοια του να έχω σχέση μαζί του και το να σταματήσω να έχω αντιπαλότητες μαζί του. Μπορώ μέσα μου να μην εύχομαι το κακό του φυσικά, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το τι πάστα άνθρωπος είσαι. Έτσι. Αλλά θα έχω θυμό, θα έχω οργή, θα λέω λόγια που δεν πρέπει, γιατί ακριβώς είναι μέσα στη ζωή μου και μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Έτσι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις γι' αυτό λέμε ζητάμε βοήθεια και τα παιδιά πηγαίνουν για να καταλάβουν ότι ενδεχομένως ο πατέρας ή η μητέρα που κάνει γονική αποξένωση, σε περιπτώσεις που τα παιδιά είναι φυσικά με τον, αποξενωμένο. Κοίταξε, η κυρία αυτή τη στιγμή έχει κόρες ενήλικες. Άρα αυτό που έχω να τις συμβουλεύσω
είναι να ψάξει να βρει ένα ψυχολόγο που να ειδικεύεται σε θέματα γονικής αποξένωσης, που να ειδικεύεται σε θέματα τοξικοσχέσεων και να πάει μαζί με τις κόρες της. Γιατί δεν είναι ανήλικα τα παιδιά να υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα απαγορεύσει ο πατέρας του, θα τα υπογράψει για να πάνε. Έτσι να κάνουν. Εδώ να πω για ακόμη μια φορά ότι εγώ δεν βλέπω κόσμο, δεν είμαι ψυχολόγος εν ενεργεία, δεν έχω ανοιχτό το γραφείο. Οπότε όσοι μου στέλνετε μήνυμα για να μιλήσω μαζί σας, να σας βοηθήσω να λύσω το πρόβλημά σας, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Εγώ μπορώ να απαντήσω μόνο mail, μπορώ να φτιάξουμε εκπομπές, να προγραμματίσουμε μαζί με την Αριστονίκη και άλλους ειδικούς εκπομπές για να μιλήσουμε γενικά. Για ειδική βοήθεια απευθύνεστε σε ψυχολόγο της δικής σας επιλογής, σε ψυχολόγο που να εργάζεται. Να πω λίγο τι σημαίνει συγγνώμη για μένα και τι σημαίνει για τη βιβλιογραφία που ταυτίζω με τη βιβλιογραφία. Συγγνώμη σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη της πρόκλησης βλάβης προς τον άλλον, εκφράζω τη λύπη μου γι' αυτό και δρώ επανορθωτικά για να τον βοηθήσω να ξεπεράσει τη βλάβη που του προκάλεσα και για να προλάβω βλάβες του μέλλοντος. Αυτό για μένα είναι η συγγνώμη. Αλλιώς η συγγνώμη, τρία πράγματα, είναι μαζί. Δράση και επανόρθωση και... Λοιπόν, αυτό το να πω απλά συγγνώμη είναι μία απλή λέξη. Δεν με εξυπηρετεί σε τίποτα. Άρα η ουσία της συγγνώμης είναι αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη και κάνω κάτι για αυτόν που έβλαψα. Και εκφράζω τη λύπη μου και την συνέστησή μου. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά... που ζητά συγγνώμη, το εννοεί. Όλοι οι άλλοι που λένε απλά συγγνώμη και συγχώραμε και τέτοια, είναι απλά για τα μάτια του κόσμου και είναι απλά για να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια, επιφανειακά. Γιατί μέσα τους δεν είναι ψαγμένοι καθόλου. Αυτά. Ευχαριστούμε. Τι μήνυμα θέλεις να δώσεις στον κόσμο, γιατί... Λοιπόν, η συγγνώμη είναι έχει πνευματική διάσταση και οι άνθρωποι που έχουν πνευματικότητα την καταλαβαίνουν. Δυστυχώς δεν έχουμε όλη πνευματικότητα. Είναι μια πολύ μεγάλη έννοια η πνευματικότητα. Πολύ βαθιά. Είναι καλό να ψυχοψαχνόμαστε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να παίρνουμε αποστάσεις, δεν είναι κακό, και να ακολουθούμε την οδό της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Και να σταματήσουμε να κοινότυπα, να μεταφέρουμε λεκτικά φράσεις που υπάρχουν στερεοτυπικά εκφραζόμενες, του στυλ «Είναι Πάσχα», «Πώς θα κοινωνήσεις χωρίς να συγχωρήσεις» και τέτοια. Γιατί αν εγώ μέσα μου δεν έχω καταλάβει τι μου γίνεται και δεν λέω τη συγγνώμη και την εννοώ, λοιπόν, ό,τι και ο χρόνος μας πιέζει, σε ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά.